Συναδέλφες και συνάδελφοι, αυτή η πλούσια συζήτηση που έγινε σήμερα οφείλουμε να φτάσει σε κάθε συνδικάτο και σε κάθε χώρο δουλειάς. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία μέσα στους εργαζόμενους. Τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου εκτρώματος του Χατζηδάκη, αλλά και με όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο με τις πυρκαγιές και με τις πανδημίες, νομίζω ότι όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους με τη μεγάλη ανησυχία, το φόβο που πολλές φορές υπάρχει, αλλά και το θυμό σε πλατιά τμήματα εργαζομένων που συνειδητοποιούν ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί, ότι πρέπει να μπουν μπροστά τα σύγχρονα προβλήματα και οι ανάγκες της εργατικής τάξης. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος εδώ από τους συλλόγους των συνταξιούχων ότι σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα την εγκύκλιο, την ερμηνευτική του νόμου εκτρώματος που ψήφισε τον Ιούνιο. Δηλαδή, ενώ ο κόσμος στην κυριολεξία καίγεται, ενώ ο λαός μας παλεύει με τις φλόγες, ενώ μετράμε καθημερινά δεκάδες νεκρούς από την πανδημία, ενώ μετράμε δεκάδες απολυμμένους ή εργαζόμενους σε αναστολή, η πρώτη εγκύκλιος που βγάζει μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας είναι για να περιορίσει τους απεργιακούς αγώνες και να καταστήλει το απεργιακό δικαίωμα, που δείχνει την πρόθεση και τον προσανατολισμό της κυβέρνησης να περπατήσει όσο το δυνατόν πιο αποφασιστικά αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Για δείτε, συναδέλφες και συνάδελφοι, τι αποδεικνύεται από τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, την τελευταία περίοδο, ότι αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας, όπως υπόθηκε και εισηγητικά και από πολλούς συναδέλφους ομιλίες, αλλά πρέπει να γίνει κοινή αντίληψη στο σύνολο της εργατικής τάξης, δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε τα στοιχειώδη για να προστατεύσει τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Όχι μόνο δεν μπορεί να προστατεύσει, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως και πιο η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούσαν να προστατεύσουν τη ζωή και την υγεία του λαού, άλλωστε τα παραδείγματα και της προηγούμενης κυβέρνησης με το μάτι και τη μάντρα είναι χαρακτηριστικά, αλλά στο έδαφος των αποτελεσμάτων αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που μετρά στην κυριολεξία νεκρούς, έρχεται με μεγάλη αποφασιστικότητα να προχωρήσει στην υλοποίηση της αντιλαϊκής της πολιτικής. Για δείτε, για παράδειγμα, μέσα στις συνθήκες όπου έχει καεί η μισή Ελλάδα, η κυβέρνηση ανακοινώνει, ας πούμε, για τους ρετσινάδες αυτό το έσχος της κοινοφελής εργασίας, δηλαδή άνθρωποι που στην κυριολεξία καταστραφήκαν και δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στην παραγωγή τους στα επόμενα 20 χρόνια. Προοπτική μοναδική τους δίνει την κοινοφελή εργασία που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για ολιγόμηνα προγράμματα σύμβασης, κακοπληρωμένης εργασίας και φυσικά από εκεί και πέρα στη μακροχρόνια ανεργία. Την ίδια στιγμή όμως ανοίγει το έδαφος σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ήδη αυτό γίνεται στη Βόρειο Εύβοια και γίνεται πάντα εκεί που προϋπάρχει φυσική καταστροφή, για να μπορέσουν να κάνουν business στην κυριολεξία πάνω στα καμένα, να προχωρήσουν οι πράσινες επενδύσεις και η τουριστική ανάπτυξη. Τη στιγμή που η εργατική τάξη και ο λαός μας σήμερα μέτρησε άλλους 30 νεκρούς, η κυβέρνηση από την πανδημία, η κυβέρνηση χθες διαστόματος του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, δεν εξήγηλε ούτε ένα μέτρο για την προστασία του λαού. Δεν εξήγηλε ούτε ένα μέτρο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν εξήγηλε ούτε ένα μέτρο για την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δεν εξήγηλε ούτε ένα μέτρο για το πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια και τα σχολεία από τις 13 του Σεπτέμβρη. Δεν εξήγηλε ούτε ένα μέτρο για τις αστικές συγκοινωνίες και για τη συμφόρηση που υπάρχει στις μεταφορές. Το μόνο που εξήγηλε ήταν απειλές και αυτή τη βρώμικη προπαγάνδα του διαχωρισμού μέσα στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Αυτό που επιδιώκει δηλαδή να κάνει, να μετατρέψει ένα μεγάλο όπλο της επιστήμης όπως είναι το εμβόλιο σε μέσο κοινωνικού διαχωρισμού
κοινωνικού αυτοματισμού στην κυριολεξία κοινωνικού κανιβαλισμού για να κρύψει τις δικές της ευθύνες, τις ευθύνες του κράτους, οι οποίες είναι εγκληματικές και φυσικά να τα αναγάγει όλα στην ατομική ευθύνη. Και μέσα σε όλα αυτά, φυσικά, βρίσκει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να προχωρήσει αυτό που έχει υποσχεθεί στους επιχειρηματικούς ομίλους, ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, στις συλλογικές συμβάσεις, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, βάζοντας σε εφαρμογή το νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη και νομιμοποιώντας όλη αυτή την αθλειότητα, δηλαδή καταδικάζοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων τα επόμενα χρόνια να δουλεύουν με μισθούς πείνας, με απλήρωτες υπερορίες, με μεγάλη κινητικότητα και μάλιστα όπως συνέβη και τώρα εδώ, ακούσαμε και προηγουμένως, αν σε ένα χώρο δουλειάς οι εργάτες, ένα συνδικάτο σηκώσει κεφάλι, όπως συμβαίνει στα μεταλλεία της Βορείου Ελλάδος, να κλαδέψει όποιο κεφάλι σηκώνεται. Αυτή την πραγματικότητα που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση και επιχειρηματική όμιλη, η εργατική τάξη πρέπει να απαντήσει με αποφασιστικότητα και να πει ότι αυτή η πολιτική μπορεί και πρέπει να ανατραπεί. Αυτό που μπαίνει το σύνθημα δηλαδή και στη σημερινή σύσκεψη, να ξυλωθούν οι αντεργατικοί νόμοι, να μείνουν στα χαρτιά, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για σύγχρονες διεκδικήσεις. Είναι λύση και προοπτική αυτό που υπόθηκε και εισηγητικά, αλλά αξίζει να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Ο δρόμος που προπαγανδίζει και καλλιεργεί η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Αν όσοι από εσάς παρακολουθήσατε τη σύσκεψη των εργατικών κέντρων τη Δευτέρα ή όσοι από εμάς είχαμε την ατυχία και τη δυστυχία να υπομείνουμε την εκτελεστική γραμματεία της ΓΕΣΕΕ την επόμενη μέρα, το βασικό στοιχείο δεν ήταν ο χιδαίος αντικομουνισμός και το αντιπάνω μέτωπο αυτής της ηγεσίας, το οποίο φυσικά έχει γίνει δεύτερη φύση και άλοθη για να, περπατάει την απεργοσπαστική της και την αντιαγωνιστική της πολιτική. Είναι ότι αυτή η ηγεσία νομιμοποιεί και προσπαθεί να καλλιεργήσει μέσα στην εργατική τάξη ως αναγκαίο και ως αναγκαίες θυσίες όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα για να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι' αυτό, ενώ αυτό που είπαμε στην αρχή, στην κυριολεξία ο κόσμος καίγεται, παλεύει ακόμα με τις φλόγες, τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει, ειδικά σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να γεμίσουν, να υποδεχτούν άλλους ασθενείς, η ΓΕΣΕΕ, η πλειοψηφία της, αποφάσισε να κάνει μερίδα στη ΔΕΦ για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό είναι που τους απασχολεί. Και μάλιστα διαστόματος του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ και με αποφασιστικότητα είπε ότι δεν μπορούμε τέλος πάντων να κάνουμε κινητοποιήσεις αγωνιστικές οι οποίες μεταδίδουν τον κορονοϊό. Λες και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μεταδίδουν τον κορονοϊό και όχι όλα αυτά που έβαλε η εισήγηση και είπαμε και αρκετές τοποθετήσεις, δηλαδή η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και η ανευθυνότητα στην υλοποίηση κρατικών μέτρων. Και μάλιστα να λιδωρήσουν τους εργάτες, οι οποίοι τηρούν με ευλάβεια στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας. Αλλά και όχι μόνο αυτό, πάει παραπέρα ακόμα τη συζήτηση. Και τι λέει, θυμάστε πριν καμιά δεκαριά χρόνια μέσα στην κρίση, όταν γινόντουσαν οι μεγάλες απεργίες την εποχή των μνημονίων, που είχε βγει ο Παναγόπουλος και είχε πει ότι οι απεργίες φάγαν τα ψωμιά τους. Σε μια νέα εκδοχή σήμερα, χτες δηλαδή, μας είπε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι happening. Έχετε δει, λέει, κανένα ευρωπαϊκό, λέει, συνδικάτο να κάνει τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Άρα εμείς, λέει, είμαστε αποφασιστικά απέναντι σε αυτά και καταψηφίζουν κάθε αγωνιστική κινητοποίηση. Άρα και στη γραμμή και στο περιεχόμενο αλλά και στις μορφές δεν περνάει η μέρα που να μην επιβεβαιώνει αυτή η ηγεσία ότι όχι απλά έχει πάρει διαζύγιο με τα εργατικά προβλήματα και με τις εργατικές ανάγκες, αλλά έχει περάσει στην αντίπερα όχθη, έχει γίνει μηχανισμός συνδιαμόρφωσης της αντιλαϊκής
πολιτικής. Και μάλιστα θα λέγαμε, επιδιώκει να πάρει και μερίδιο στους σχεδιασμούς τους επιχειρηματικούς. Γιατί αυτό που είπε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ την επόμενη μέρα των πυρκαγιών στη Βόρειο Εύβοια δεν ήταν καν ούτε ένας λόγος συμπάθειας και συμπόνιας στους καμένους. Λέει η ηγεσία της, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στην οικονομική ανάπτυξη και ανοικοδόμηση κάθε τόπου που καίγεται, μαζί με τους επιχειρηματικούς ομίλους, που δείχνει δηλαδή την πρόθεσή της να πάρει ενεργό μέρος από αυτή τη σκοπιά σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Είναι λύση και προοπτική για τους εργαζόμενους. Αυτός ο σκυλοκαυγάς, όσοι είχαν την υπομονή και την αντοχή να τον παρακολουθήσουν προχθές στην τηλεόραση, χθες, μάλλον, το σκυλοκαυγά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στη γυρολεξία πάνω στα καμένα, αυτό το κλίμα συνένεσης, το οποίο προσπαθούν να καλλιεργήσουν και η κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από κοντά και το ΠΑΣΟ, οι οποίοι ομονοούν, παρά τις κραυγές και τις αντιπαραθέσεις, ομονοούν ότι η λύση στα προβλήματα των εργαζομένων είναι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, είναι η business πάνω στα καμένα, είναι η ιδιωτικοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας, είναι οι αντιδραστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, γιατί ψηφίζει αύριο η κυβέρνηση το επικουρικό, όμως και η ίδια η Νέα Δημοκρατία κλείνει σε κάθε τόνο ότι υλοποιεί τον νόμο το μίσο ασφαλιστικό σύστημα, τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο του Κατρούγκαλου, που εκτός από ψαλιδοχέρης, δηλαδή εκτός από ένας νόμος που έκοψε τις συντάξεις, ήταν ένας νόμος που επέβαλε σημαντικές αλλαγές, άλλαξε αυτό που ίδιοι λένε την αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού συστήματος, καθιερώνοντας τους πυλώνες που σήμερα υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και άλλα που είχαν προηγηθεί. Αυτά λοιπόν είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά από την πείρα μας ότι δεν υπάρχει προοπτική για τους εργαζόμενους σε αυτό το δρόμο, υπάρχουν μόνο θυσίες. Υπάρχουν δυνατότητες, έχουμε απαντήσει, η εργατική τάξη, το εργατικό κίνημα να απαντήσει με αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτή την πολιτική. Το έχουμε αποδείξει και το έχουμε καταφέρει. Πιάνουμε το νήμα από τις περσινές κινητοποιήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πιάνουμε το νήμα από τους μεγάλους απεργιακούς αγώνες που γίνανε τον Μάη και τον Ιούνι ενάντια στο νόμο Έκτρωμα, όπου εκφράστηκε μια πλατιά συσπήρωση εργατικών σωματείων, συνδικαλιστών, άλλων μαζικών φορέων ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, σε τέτοιο βαθμό που γνώρισε την καταστολή, τη συκοφαντία, τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τη δράση των εργοδοτών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, τη συκοφαντία όλων των αστικών κομμάτων που κατέληξαν τελικά στη Βουλή να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο Έκτρωμα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκινά. Και κατάφεραν οι εργαζόμενοι να διαμορφώσουν ένα τέτοιο κίνημα το οποίο δεν νομιμοποιεί και δεν θα νομιμοποιήσει αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να πιάσουμε το νήμα από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις και να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες. Να συσπηρώσουμε ακόμα περισσότερα συνδικάτα. Να συσπηρώσουμε ακόμα περισσότερους συνδικαλιστές σε αυτή την προσπάθεια. Να κινητοποιηθούν νέα τμήματα εργαζομένων. Ήταν ελπιδοφόρα στις απεργίες του Ιούνιου η συμμετοχή των νέων εργαζομένων. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια νέοι εργαζόμενοι μπήκανε στη μάχη. Πολλοί από αυτούς συναντήθηκαν για πρώτη φορά με σωματεία. Πολλοί από αυτούς κάνανε για πρώτη φορά απεργία στη ζωή τους. Έχουν δηλαδή διαμορφωθεί θετικές προϋποθέσεις να υλοποιηθούν οι στόχοι που θέτει η εισήγηση, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και μια πείρα η οποία είναι χρήσιμη για να μπορέσει, ας το πούμε έτσι, να κινητοποιηθεί και ένα δυναμικό και ένα τμήμα το οποίο μπορεί να λέει σε αυτή τη στιγμή ότι δεν γίνεται τίποτα. Ας πούμε ορισμένα παραδείγματα. Αυτό που λέμε
ανατροπή στην πράξη ορισμένων αντεργατικών νόμων. Είχε ψηφίσει τον νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ συνάδελφοι του 2018 που υπονόμευε τις απεργίες. Υλοποιήθηκε αυτός ο νόμος. Δεν υλοποιήθηκε, συνάδελφοι. Έμεινε στα χαρτιά. Γίνανε μεγάλοι εργατικοί αγώνες και απεργίες όλη αυτή την περίοδο. Υπήρξε μεγάλη στήριξη εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, κλαδικών συνδικάτων. Πρώτα και κύρια κινητοποιήθηκαν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε χώρους δουλειάς και καταφέραμε και καταστήσανε αυτό το νόμο ανενεργό. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το νόμο για τις διαδηλώσεις. Εφαρμόστηκε, συνάδελφοι, αυτός ο νόμος εδώ και 1,5 χρόνο. Στην πλειοψηφία και στις περισσότερες κινητοποιήσεις έμεινε στα χαρτιά. Δεν τολμούσε αστυνομικός να έρθει να ζητήσει από συνδικάτο αυτά τα δικαιολογητικά που έλεγε ο νόμος του Χρυσοχοΐδη ότι πρέπει να υπάρχουν για να γίνει μια διαδήλωση. Και αυτό το καταφέραμε, το κατάφεραν τα συνδικάτα με τη μαζική του συμμετοχή, με την οργάνωσή τους και με την οργανωμένη απειθαρχία τους απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Άλλα παραδείγματα. Θυμηθείτε το καλοκαίρι πριν λίγους μήνες δικαστικές αποφάσεις απέναντι στους εργαζόμενους αστικές συγκοινωνίες, απέναντι στους εκπαιδευτικούς, απέναντι στους ναυτεργάτες οι οποίοι κάνανε 3 απεργιακές κινητοποιήσεις κόντρα ακόμα και σε δικαστικές αποφάσεις. Γιατί όλος ο κλάδος ήταν συσπειρωμένος, τα συνδικάτα πήραν την υπόθεση στα χέρια τους και υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κλίμα αλληλεγγύης σε όλους αυτούς τους κλάδους και καταφέρανε και αφήσανε αυτές τις αποφάσεις στα χαρτιά. Να πούμε και άλλα παραδείγματα που δεν αφορούν μόνο αυτό που λέμε τη συνδικαλιστική δράση. Για πάρτε παράδειγμα τον κλάδο των οικοδόμων. Παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια υπάρχει γενική εφαρμογή στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στην απλήρωτη υπερορία και σε μια σειρά άλλες αρνητικές ρυθμίσεις στον χρόνο δουλειάς, παρόλα αυτά ένας κλάδος που με τους αγώνες του και με εργοταξιακές συμβάσεις έχει καταφέρει και έχει αφήσει αυτούς τους νόμους ανενεργούς και έχει καταφέρει και κρατάει το 7ο πενθήμερο στον κλάδο. Το ίδιο ισχύει και σε πολλές επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και έχουν καταφέρει και έχουν κατακτήσει να διατηρούν σημαντικές εργατικές κατακτήσεις. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την αξία της οργανωμένης δράσης, επιβεβαιώνουν την αξία της οργάνωσης, επιβεβαιώνουν τη δύναμη της εργατικής τάξης, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αν διαμορφωθεί αυτό το ενωτικό, μαζικό, πλατή εργατικό μέτωπο, να καταφέρουμε να αφήσουμε και αυτούς τους νόμους ανενεργούς, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξουμε και την προοπτική, να ανοίξουμε το δρόμο για να έχουμε κατακτήσεις. Τοποθετήθηκε ο συνάδελφος ο πρόεδρος από το Σωματείο, εδώ των μεταλλείων της Βορείου Ελλάδος. Αυτή η απόλυση, που είναι η πρώτη απόλυση εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη, απαγορεύεται στον συνάδελφο, παρά το γεγονός ότι παραμένει πρόεδρος συνδικάτου, να μπει σε χώρο δουλειάς που καλύπτει το συνδικάτο. Αυτό είναι εφαρμογή του νόμου, όχι απλά η απόλυση. Αυτό θα είναι μόνο υπόθεση του ίδιου του συνδικάτου. Θα είναι υπόθεση μόνο των εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης ή πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των συνδικάτων της Ελλάδας. Ή πρέπει να είναι μια υπόθεση που θα περάσει και έξω από τα όρια της Ελλάδας. Όπως για παράδειγμα το μήνυμα που στείλανε τα συνδικάτα από την Ινδία και από αλλού. Ή πρέπει να γίνει υπόθεση και άλλων μαζικών φορέων και ενώσεων αυτοαπασχολούμενων και δημοτικών συμβουλίων και της Ένωσης Τεχνικών Ασφαλείας και οποιανού αλλουνού μαζικού φορέα μπορεί και πρέπει να εκφραστεί έτσι ώστε να πάρθει πίσω αυτή η απόλυση και να το σκέφτεται διπλά και τριπλά η εργοδοσία να προχωράει σε απολύση συνδικαλιστών. Ένα μέτωπο το οποίο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις δουλεύοντας με ένα τέτοιο προσανατολισμό, με μια τέτοια αποφασιστικότητα, αλλά διαμορφώνοντας και ένα σχέδιο μαζικού ανοίγματος, να μετρήσουμε ορισμένα πολύ θετικά βήματα στη δουλειά μας.
για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Φυσικά, να υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδήλωση συνδικάτων εδώ στις 11 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να επιδιώξουμε να ανέβει αποφασιστικά η οργάνωση των εργατών στους χώρους δουλειάς. Μπες από την οργάνωση επιχειρησιακά σωματεία, σε σωματιακές επιτροπές, σε επιτροπές αγώνα, σε πυρήνα αγωνιστών εργατών, με όποια δόκιμη μορφή να εκφράζεται στο επίπεδο της επιχείρησης και στου χώρου δουλειάς η αποφασιστικότητα των εργατών να αντιδράσουν, να οργανωθούν και να παλέψουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους, για τα δικαιώματά τους, για να μείνουν αυτοί οι νόμοι στα χαρτιά, για να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ζωή, εργασιακά δικαιώματα και μισθή με αξιοπρέπεια.